κάνεις τον Υιό Θεού, να συγκεντρώνει επί το αυτό εν εμείς στόματι και μια καρδία, για να εγκλήσουμε και να δοξάσουμε τον Θεό μας, ο οποίος ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέρων σωτηρία, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, ενενθρώπισε, έλαβε την μετέραν φύση και μας έσωσε για τις εναντροπήσεώς. Απόψε το βράδυ, όπως γνωρίζετε όλοι σας, θα εορτάσουμε βάσει του Ορθοδόξου Ορθοδογίου τα Χριστούγεννα, την γέννηση του Κυρίου μας. Η Θεία Αγρυπνία θα αρχίσει στις 10:30 ακριβώς. Στη συνέχεια θα έχουμε λιτανία στην προσκύνηση της Φάτνης του Κυρίου μας και στη συνέχεια η πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων. Επαναλαμβάνω, η Αγρυπνία θα αρχίσει στις 10:30 και το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα είναι μετά μεσοδικτύως γύρω στις 2:30 με 3 ώρα το πρωί. Μετά από το πέρας της Θείας Λειτουργίας, η Εκκλησία μας θα σας προσφέρει χριστουγεννάτικο πρόγευμα για τη λύση της νηστείας και όλοι μαζί επί το αυτό θα συγκεντρωθούμε στην Τράπεζα της Αγάπης. Σας περιμένω όλους απόψε για την πανηγυρική αγρυπνία της γεννήσεως του Κυρίου μας. Σήμερα, 24 Δεκεμβρίου, βάσει του Ορθοδόξου Ορθολογίου, παραμονή των Χριστουγέννων. Και η Εκκλησία έταξε να εορτάζονται όλοι οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, από τον Αδάμ μέχρι και Ιωσήφ του Μίσθωτος. Όλων των ανθρώπων εκείνων, οι οποίοι ευηρέστησαν τον Θεό, όλοι εκείνοι οι οποίοι ανέμεναν την εκδήλωση της προφητείας, της υποσχέσεως που έδωσε ο Θεός. Υποσχέθηκε ο Θεός εις τους προφήτας ότι θα σώσει το γένος των ανθρώπων με την ανανθρώπιση. Κάθε χρόνο, όταν ακούγεται το Ευαγγέλιο της σημερινής Κυριακής, που συνέταξε ο Απόστολος Ματθαίος, το πρώτο Ευαγγέλιο, το πρώτο κεφάλαιο του πρώτου Ευαγγελίου, αρχίζει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, μας εκθέτει την κατασάρκα γενεαλογία του Κυρίου μας. Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού. Αυτό το βιβλίο, λέγει ο Ματθαίος, μας εξηγεί την γέννηση του Ιησού Χριστού, την γενεαλογία του, την καταγωγή του. Γιατί δύο φύσεις είχε και έχει ο Χριστός μας, την Θεία και την ανθρωπίνη φύση. Και η μεν Θεία φύση του Κυρίου μας είναι άναρχος και ατελέφθητος. Η δε ανθρώπινη φύση του Κυρίου, του Θεού μας, είναι δική μας. Έχει εξ ολοκλήρου την ίδια φύση που έχουμε με εμείς. Ομοούσιος με τον Πατέρα έγινε ομοούσιος με εμάς. Γι' αυτό και έγινε η σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Η κατάνθρωπον γενεαλογία του Κυρίου μας έχει ιστορία. Συγκεκριμένη ιστορία έχει η καταγωγή του Κυρίου. Ακούσαμε συγκεκριμένα ονόματα και πλήττομαι αδελφοί μου, γιατί στον κατάλογο αυτό δεν άκουσα ούτε ένα ελληνικό όνομα. Αβραάμ γέννησε Ισαάκ, Ισαάκ γέννησε Ιακώβ, Ιακώβ δε γέννησε Ιούδα και τους αδελφούς αυτού, γεννήθηκε ο Ιεσέ, γεννήθηκε ο Δαβίδ, γεννήθηκε ο Ιεχονίας, γεννήθηκε ο Μανασίς, ο Αβδιού, ο Ζωροβάβελ, ο Ματθάν, ο Ελιούδ. Ακούσαμε ονόματα. Πολλά ονόματα. Πάρα πολλά ονόματα. Όλα τα ονόματα αυτά εβραϊκά. Ούτε ένας Έλληνας. Ούτε ένας Ρωμαίος ή Άραβας. Όλα τα ονόματα εβραϊκά. Συγκλονιστικό, αν το αναλογιστεί κανείς αυτό, ότι ο Κύριος μας από αυτή την φυλή διάλεξε να σαρκωθεί.
Και το σπουδαιότερο, αυτό που συγκλονίζει εμένα προσωπικώς σε υπέρτατο σημείο, είναι αν και ό,τι ο Θεός διάλεξε αυτό το γένος για την σάρκωσή του, ετοίμησε ο Θεός αυτό το γένος σε τέτοιο μεγάλο σημείο, ούτως ώστε να διαλέξει συγκεκριμένα αυτή την φυλή, αυτό το γένος, αυτή την οικογενειακή σειρά, το εβραϊκό και συγκεκριμένως το ιουδαϊκό γένος, τον απέριψε. Σκεφτείτε το, απέριψαν τον Χριστό. Διαφώνησαν μαζί με τον Θεό. Δεν μπορούσαν να το βαστάξουν αυτό. Άρα υπάρχει διαφωνία με την αλήθεια. Διαφωνεί και ο άνθρωπος με τον ίδιο τον Θεό. Δεν μπορεί ούτε ο ίδιος ο Θεός να τα βρει με τους ανθρώπους. Δεν μπορούν άνθρωποι σχετικώς να συμφωνήσουν μαζί με τον Θεό. Παρουσίασε ο Ματθαίος με λεπτομέρεια όλη την γενεαλογία του Ιησού Χριστού. Γενεές 14, από τον Αβραάμ μέχρι τον Δαβίδ. Γενεές 14, από τον Δαβίδ έως την μετικεσία Βαβυλώνος. Και άλλες 14 γενιές από τη μετικεσία της Βαβυλώνος μέχρι της ελεύσεως του Μεσσία, του Ιησού Χριστού. Ιστορική πραγματικότης ο Ιησούς Χριστός και έχει απευθείας την καταγωγή του από τους προπάτορες που δέχτηκαν τις υποσχέσεις. Τον απέριψε. Τον εγκατέλειψε. Πώς γίνεται αυτό? Πώς είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να υπάρχει αυτή η γη και ακόμα να υπάρχει αυτό το γένος, και το γένος αυτό εισέτει να επιμένει εναντίον του Ιησού Χριστού και των προφητών και της Παλαιάς Διαθήκης? Κατέχουν όλη τη δύναμη στα χέρια τους, όλη την πολιτική εξουσία στα χέρια τους και όλος ο κόσμος βρίσκεται ανάστατος αυτή τη στιγμή για το συγκεκριμένο αυτό γένος. Και παρά τα αυτά, διαφωνούν με τον Θεό. Δεν δέχονται τον Ιησού Χριστό ως τον αληθινό Υιό και Λόγο του Θεού. Και το θαύμα, ότι αν και η σαρκική καταγωγή του Κυρίου μας, ο οποίος προέρχεται από την αϊπάθρον Θεοτόκον, αν και η καταγωγή του ανθρωπίνως, επαναλαμβάνω, είναι από την Παλαιά Διαθήκη, ειδού το μέγα μυστήριο, ότι οι δικοί του τον εγκατέλειψαν και οι ξένοι τον ακολούθησαν, οι ειδωλολάτρες. Τα μετά Χριστών δηλαδή τώρα σκέφτονται. Μέχρι του Χριστού οι Εβραίοι, μετά Χριστών οι Έλληνες και όλοι οι οποίοι προσκυνούν τον Κύριο της δόξης, όλα τα γέννη όλων των ανθρώπων. Στον πλανήτη μας αυτό, αυτή τη στιγμή, υπάρχει πάνω από 1 δισεκατομμύριο χριστιανοί. 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι επικαλούνται το όνομα του Ιησού Χριστού. Κυρίως η Αγιωτάτη μας η Ορθοδοξία, αλλά κατά συνέχεια και οι υπόλοιποι εκείνοι οι χριστιανοί, οι οποίοι ναι μεν βρίσκονται αποκεκομένοι από τον κορμό της Εκκλησίας, αλλά παρά τα αυτά επικαλούνται το όνομα Ιησούς Χριστός. Το όνομα αυτό, το υπερπάν όνομα, το οποίο είναι ο κεντρικός άξονας της ιστορίας και γύρω από το πρόσωπο και το όνομα αυτό περιστρέφονται όλοι οι λαοί και όλα τα γεγονότα της ανθρωπότητας. Ήρθε ο Χριστός μας, γεννήθηκε ο Κύριός μας πριν 1991 χρόνια, γεννήθηκε επί της γης. Ετοιμαζόμαστε να εορτάσουμε ορθόδοξα την γέννησή του απόψε. Εμείς ανήκουμε στην γενεά του Κυρίου μας. Όλοι μας. Γιατί μπορεί βεβαίως να τα έχουμε χαλάσει κι εμείς με τον Θεό, με τις πολλές μας αμαρτίες, με τις πολλές παραβιάσεις του νόμου του Θεού. Γιατί ποιος είναι αυτός που μπορεί να καθιδεί ότι είναι δίκαιος ενώπιον του Θεού? Όμως θα πάρουμε κουράγιο από την σημερινή γενεαλογία την οποία ακούσαμε. Γιατί μέσα στα πολλά πολλά αυτά ονόματα, μέσα στους πολλούς αυτούς προπάτορας που ακούσαμε
Πολλοί από αυτούς ήσαν αμαρτωλοί, ήσαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ξεπέσει στην αμαρτία, όπως ο Μανασής, όπως ο Ιούδας, όχι ο προδότης, αλλά ο γιος του Ιακώβ, όπως ο Δαβίδ, ο βασιλιάς, όπως ο Σολομώντας, και άλλοι πολλοί, οι οποίοι μέσα σε αυτή την γενεαλογία ναι μεν υπήρξαν, αλλά ήσαν αμαρτωλοί. Και όμως καταδέχτηκε ο Κύριος να γίνουν προπάτορές του, να είναι κατά σάρκα συγγενής του, να κατάγεται ο Κύριος από αυτούς. Γιατί η Παναγία μας έχει απευθείας την καταγωγή της από την Δαβιδική φυλή. Θυμόσαστε την αμαρτία του Δαβίδ, θυμόσαστε την εγκατάλειψη της πίστεως του Σολομώντος. Ο Κύριος μας θα ονομαστεί γιος του Δαβίδ, γιατί ήταν ο γιος της Μαρίας και η Μαρία ήταν θυγατέρα του Δαβίδ. Απευθείας συγγενής του ανθρώπου εκείνου, ο οποίος είχε ξεπέσει στην αμαρτία. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο αυτό το γεγονός, αλλά με αυτό ήθελε να μας δείξει ο Θεός μας ότι ήρθε στη γη απάνω για να αγκαλιάσει και αμαρτωλούς και δίκαιους. Έτσι λοιπόν, όπως αγκάλιασε όλους εκείνους της Παλαιάς Διαθήκης, από τον Αδάμ μέχρι και Ιωσήφ τον Νίστορα, έτσι και εμάς απόψε ο Κύριος μας θα μας αγκαλιάσει και θα μας καταγράψει μέσα στην καινούργια του γενεαλογία, στο βιβλίο της ζωής, σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πιστέψουν στην παρουσία του. Ο Κύριος μας γεννήθηκε μέσα σε μια φάτνη. Δεν ήταν η φάτνη έτσι ωραία στολισμένα όπως στολίστηκε η Εκκλησία μας και προετοιμάστηκε για την απόψινή Θεία Αγρυπνία. Ούτε ωραία δέντρα υπήρχαν μέσα, ούτε τάπητας ωραίος, ούτε ωραίοι στολισμοί. Ήταν ένας στάβλος, ένα σπήλαιο, κατοικία ζωντανών. Μέσα εκεί υπήρχε δυσοσμία, δεν υπήρχε καμία άμεση, γιατί δεν υπήρχε τόπος που να γεννηθεί ο Κύριος. Νομίζετε ότι είναι τυχαίο και αυτό, το ότι ο Χριστός γεννήθηκε, ο Θεός Λόγος, ο Ύψιστος, ο Δημιουργός του ουρανού και της γης, ότι κατά το ανθρώπινο γεννήθηκε μέσα σε ένα στάβλο? Νομίζετε ότι είναι τυχαίο αυτό? Όχι. Αλλά με αυτόν τον τρόπο ήθελε να μας δείξει ο Κύριος ότι όπως καταδέχτηκε να γεννηθεί μέσα στη φάτνη και στο σκύλαιο, έτσι καταδέχεται να εισέρχεται μέσα και στις δικές μας καρδιές, οι οποίες μπορεί και αυτές να είναι απροετοίμαστες, μπορεί και αυτές να έχουν μέσα τους την δυσοσμία της αμαρτίας. Μπορεί οι καρδιές μας να είναι απροετοίμαστες για την έλευση του Κυρίου και οι καρδιές μας να είναι σπήλαια και φάτνες. Μα εκεί μέσα ακριβώς θέλει να μπει ο Ιησούς Χριστός, μέσα στο σπήλαιο, μέσα στη φάτνη της ψυχής μας και να μεταβάλει σε ουρανό το σπήλαιο αυτό και να αναδείξει τον κάθε ένα από εμάς καινούργια Βηθλεέμ, καινούριο θρόνο. Καταδέχεται ο Κύριος μας. Εμείς, στο χέρι μας είναι να δείξουμε την πύλη της ψυχής μας. Αυτά ευλογημένοι μου χριστιανοί. Όλοι μας επί το αυτό, απόψε το βράδυ, θα αρχίσει η Θεία Αγρυπνία των Χριστουγέννων. Ελάτε όλοι μαζί να συνεορτάσουμε τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και επί το αυτό να προσευχηθούμε να γίνει η ειρήνη, να μην γίνει ο πόλεμος, να μην χυθεί αίμα, να μην σκοτωθούν τα παιδιά, να μην ξεκινήσει αυτή η παγκόσμια σύραξη, παρά να ακουστεί το ευτυχής ειρήνη μέσα στις καρδιές των μεγάλων, μέσα στις καρδιές αμφωτέρων των πλευρών και να μειώσουμε όλοι επιτέλους να εγκαταλείψουμε τον απειρχαιωμένο αυτό τρόπο αντιμετωπίσεως, λύσεως των προβλημάτων μας. Με την αιματοκρισία δεν λύνονται τα προβλήματα των ανθρώπων. Με τους πολέμους δεν λύνεται το πρόβλημα του ανθρώπου. Οι λύσεις των προβλημάτων και οι λύσεις όλων των αναγκών του ανθρώπου επέρχεται και γίνεται μόνο εν το Κυρίο ημών Ιησού Χριστό, ο η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Ιδιαιτέρως θα ήθελα να ευχαριστήσω σήμερα τον αγαπητό σε όλους μας δημοστέρη Μενάκη, τον Ιεροψάτη της Εκκλησίας μας και τον Αντώνη Κοστούλα, οι οποίοι δόρισαν αυτόν τον ωραιότατο τάπητα
στο έδαφος της Εκκλησίας μας, γιατί ήρθαν και μου είπαν, Πάτερ Παύλο, ο κόσμος κρυώνει, δεν πρέπει να κρυώνει την Χριστιανή την Κυριακή. Θα σου φέρουμε ένα καρπέτο για να ζεσταίνονται τα πόδια των